Από το 1886 η εργατική τάξη είναι καταδικασμένη να παλεύει ξανά και ξανά και ξανά τους ίδιους αγώνες. Οκτάωρο, ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, συνδικαλισμός, κοινωνική ασφάλιση, αξιοπρέπεια. Δεν υπάρχει τελική νίκη, δεν υπάρχει τελική ήττα. Στην Ελλάδα των μνημονίων έχει εφαρμοστεί ο πιο σκληρός ταξικός πόλεμος εναντίον των εργαζόμενων, με στόχο να χρησιμοποιηθεί αυτό το δυστοπικό εργαστήρι ως τον τόπο όπου εξελίσσονται οι πολιτικές που θα νικήσουν τις εργατικές τάξεις όλης της υπόλοιπης Ευρώπης, να μην πω και πιο έξω. Γι' αυτό το ΜέΡΑ25 και το ΔΙΕΜ25 πιστεύουμε σε ένα διαθρηστικό κίνημα. Έχουμε ένα κόμμα εδώ στην Ελλάδα που στόχο έχει να κάνει την υπεύθυνη ανυπακοή σε αυτά που καταστρέφουν την Ελλάδα και την ερημοποιούν, το κυρίαρχο αφήγημα της χώρας μας.